Μετά από 1,5 χρόνο εργασιών, το project Όνειρο του Γκέτα ολοκληρώθηκε. Τρεις καλλιτέχνες, τρία έργα, σε μια προσπάθεια αναδιαμόρφωσης και επανασχεδιασμού των κοινόχρηστων χώρων του Ινστιτούτου. Το Όνειρο του Γκέτα αποτελείται ουσιαστικά από τρία όνειρα. Είναι τρία project που υλοποιήθηκαν. Είναι η καφετέρια, είναι η ανάπλαση του κήπου έξω ως δημόσιος χώρος, καθώς και ο τείχος που χωρίζει το Ινστιτούτο από το Αλλαγραφικό Μουσείο. Και παράλληλα σήμερα ήταν και η επίσημη παράδοση του αναμορφωμένου, ανακαινισμένου Ινστιτούτου. Το Γκέτε πλέον διαθέτει τον δικό του κήπο, που αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης για τους Θεσσαλονικείς που επιθυμούν να χαλαρώσουν και να απολαύσουν ένα βιβλίο. Ο σχεδιασμός του έγινε με άξονα, δηλαδή έγινε σαν προέκταση της βιβλιοθήκης. Είναι το εργαστήρι της γνώσης, ένα ανοιχτό εργαστήρι γνώσης. Θεωρώ ότι η γνώση παράγεται μέσα από το διάλογο, άρα είναι ένας κήπος που προτείνει τις διαλεκτικές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Το δικό του οικόπεδο στο Γκέτε πλέον μπορεί να αποκτήσει κανείς, φέρνοντας το Ινστιτούτο χώμα από ό,τι θεωρεί εκείνος πατρίδα και τοποθετώντας το στον τοίχο που το διαχωρίζει από το Αλλαγραφικό Μουσείο. Κάθε ένας που στέλνει το χώμα από αυτό που θεωρεί πατρίδα, σπίτι του, χώρο κατοικίας, χώρο που αγαπά, ανάμνηση, είναι αυτός λοιπόν ο χώρος στον οποίο τοποθετεί ο ίδιος με μια ιδιαίτερη τεχνοτροπία και ένα εργαστηριακού είδους μάθημα, τοποθετεί το χώμα του μέσα στα αυτά τα δοχεία και έτσι το χώμα μένει για πάντα και αποκτά αυτόματα ένα οικόπεδο εδώ στο Γκέτε. Το όνειρο του Γκέτε ολοκληρώνεται με την αναδιαμόρφωση της καφετέρειας του Ινστιτούτου από τον Αλέξανδρο Ψυχούλη. Για την ολοκλήρωση των τριών έργων, το Ινστιτούτο συνεργάστηκε με τους καλλιτέχνες αλλά και την ομάδα του Artesitia.